την κυρία Χουστουλάκη Γενοβέφα, η οποία είναι υποψηφία βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλημέρα σας, εκεί στη Μεσαρά, πώς είστε, τι κάνετε? Τι κάνετε, κυρία Δουλγεράκη, καλή σας μέρα. Προσπαθούμε να είμαστε όλοι μας καλά, όπως νομίζω ο καθένας από εμάς κάνει, έτσι δεν είναι? Ψύχρεμη και συνετή όσον αφορά την κρίση μας. Ναι. Πάμε λοιπόν. Κομμουνιστικό κόμμα. Διεκδικείται ως Χουστουλάκη Γενοβέφα την ψήφο μας. Γιατί, κυρία Χουστουλάκη? Το γιατί νομίζω το ξέρουν πολύ καλύτερα οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, που ξέρει ποιοι είναι οι κομμουνιστές και την ευθύνη που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της διεκδίκησης του δίκαιου του λαού, στην καθημερινή του ζωή, στα αιτήματα της πάλης τους, στους χώρους δουλειάς, παντού. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτή και την αναλαμβάνουμε πραγματικά με ανιδιοτέλεια, με αυτοθυσία, απέναντι στον κουρνιαχτό που σηκώνεται με την πλειοδοσία τώρα των υποσχέσεων όλων των κομμάτων, τέλος πάντων, που όλοι μαζί έριξαν το λαό μας στα τάρταρα, στα τάρταρα της ανεργίας, στα τάρταρα της φτώχειας, της εξαθλίωσης, για να κερδίζει το κεφάλαιο, και αυτό δεν το λέμε εμείς, δεν είναι σχήμα λόγου, το λένε τα ίδια τα δικά του στοιχεία. Διάβαζα εχθές, μου έκανε εντύπωση, δεν μπορώ να πω εντύπωση, αλλά τέλος πάντων επιβεβαιώνει αυτά που λέμε, ότι 150 μονοπόλια εισηγμένα στο χρηματιστήριο έχουν τζίρο όσο είναι το μισό ΑΕΠ της χώρας και έχουν κέρδη όσα είναι η μισθοδοσία όλων των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Αυτά πώς δημιουργήθηκαν, φύτρωσαν? Προφανώς είναι το πλαίσιο των φοροαπαλλαγών, των επιδοτήσεων, όλα αυτά που ξέρουμε. Και από την άλλη μεριά, μία τετραμελής οικογένεια με 1000 ευρώ εισόδημα, γιατί αυτό θεωρείται στατιστικά φτώχεια στην Ελλάδα, αδυνατεί να επιβιώσει, γιατί η πραγματική φτώχεια είναι πολύ μεγαλύτερη και το ξέρετε. Mm-hmm. Λέμε λοιπόν, 21 του Μάη θα έχουμε κυβέρνηση. Ιούλιο θα έχουμε κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρουν μεταξύ τους. Αυτό που χρειάζεται ο λαός μας τι είναι? Μία αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί είναι με χαλκά δεσμευμένη στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, δεσμευμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμευμένη στο ΝΑΤΟ. Ετοιμάζουν μια πιο μεγάλη επίθεση στο λαό μας. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν ο λαός τι είναι? Είναι να αντισταθεί απέναντι σε αυτά τα μέτρα και να αποσπάσει όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερες κατακτήσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, που μόνο το ΚΚΕ μπορεί να κάνει μαζί με το λαό. Σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως στον εργασιακό τομέα, βλέπουμε ποια είναι αυτή την ώρα η αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων, τα όσα συμβαίνουν, όπως επίσης και στην αντιμετώπιση, θέλετε να πείτε, ακόμα και της ακρίβειας και όλων αυτών που καλούμαστε να πληρώσει ο καθένας από εμάς. Αναφέρομαι στη φορολογία μας, κυρία Γενοβέφα, έτσι? Και βέβαια δεν κάνει να ξεχνάμε όλα αυτά τα οποία υπερασπίζεστε και εσείς προσωπικά όλο αυτό το διάστημα που σας έχουμε γνωρίσει, και μέσα από τις διεκδικήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσα από τις διεκδικήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της παιδείας των γονέων για μια αξιοπρεπή παιδεία ή για ίσες ευκαιρίες και όχι ανισότητες μέσα σε αυτό το χώρο, έτσι? Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Να πω πρώτα απ' όλα για το μισθό, ο οποίος είναι ρηγμένος από την προηγούμενη κρίση, πριν μάλλον από την προηγούμενη κρίση, σταδιακά με όλες τις κυβερνήσεις, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, ας πούμε, ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή να είναι όσο ήταν πριν 10 χρόνια και ο κατώτατος μισθός μετά από 3 αυξήσεις να είναι 30 ευρώ, περισσότερο από ό,τι ήταν το 2011, με ένα πληθωρισμό να τρέχει και με την ακρίβεια να έχει φτάσει σε ύψη δυσθεώρατα να κατατρώει το εισόδημα του λαϊκού νοικοκυριού. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε μια παροχολογία, όπως είπα και πριν, για αυξήσεις στους μισθούς. Θέλει όμως προσοχή, προσέξτε, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα συστημικά κόμματα τι λένε? Αύξηση το μισθό και κρύβουν τα ψηλά γράμματα. Ποια είναι τα ψηλά γράμματα? Αν αντέχουν οι δημοσιονομικές αντοχές, αν αντέχουν οι αντοχές της οικονομίας, όσο σηκώνουν οι αντοχές της οικονομίας, ποιες είναι αυτές οι αντοχές της οικονομίας και πώς προσδιορίζονται? Είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, είναι τα καπιταλιστικά κέρδη, είναι ο νόμος Βρούτσι-Αχσιόγλου που είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΙΖΑ συνδιαμόρφωσαν, που προβλέπει αύξηση του κατώτατου μισθού τέτοια που να μην φύγει τα κέρδη του κεφαλαίου, τα κέρδη των ομίλων. Και λέμε εμείς, επαναφορά της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, έναρξη των αυξήσεων από τα 850 ευρώ, επαναφορά των τριετιών, που σημαίνει ότι τώρα ένας εργαζόμενος με μία τριετία και όχι το 2027 που λέει η Νέα Δημοκρατία θα πάρει πάνω από 900 ευρώ μισθό, κατώτατο μισθό. Έτσι, αυτά είναι μέτρα ανακούφισης, τα οποία καλούμε το λαό να τα παλέψει μαζί μας. Να τα παλέψει μαζί μας για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα και ταυτόχρονα να δουλέψουμε, να παλέψουμε για το δρόμο της ανατροπής αυτού του συστήματος. Κυρία Γουστουλάκη, ερχόμενη σε επαφή με τους πολίτες, είτε της Μεσαράς ή στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, θέλω να σας ρωτήσω, βάσει και των όσων λέτε, αυτό το οποίο διαπιστώνετε έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα για αύξηση των ποσοστών του Κομμουνιστικού Κόμματος, εάν το συνδέεται, και αν βέβαια αυτό είναι το επιθυμητό για το Κομμουνιστικό Κόμμα, εάν το συνδέεται με το θυμικό, με την οργή, με την πίκρα του καθενός από εμάς, ή αν εκτιμάτε ότι είναι μια συνειδητή επιλογή, εάν όντως καταγράφεται αυτή η αύξηση στα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος και για συγκεκριμένους λόγους, γιατί νομίζω ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί αλλιώς πάμε σε εκείνο το γνωστό, σήμερα σε ψηφίζω και αύριο λέω να κόψω το χέρι μου. Ναι, πραγματικά από την επικοινωνία με τον κόσμο, όλο αυτό το διάστημα, γιατί οι κομμουνιστές, ξέρετε, δεν είμαστε στο δρόμο μόνο προεκλογικά, αντιλαμβάνομαι και προσωπικά, και είναι και εκτίμηση γενικότερη, ότι ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα. Βγάζει συμπεράσματα, είτε θέλετε μετά το έγκλημα στα Τέμπη, είτε με την καθημερινότητα που ζει, γιατί βλέπει ότι υπάρχουν δύο κόσμοι, δύο δρόμοι. Λέγατε πριν για τη φορολογία και εν τη ρήμη του λόγου ξέχασα να απαντήσω. Το 95% ας πούμε του κρατικού προϋπολογισμού που στηρίζεται στη δικιά μας τη τσέπη, στη δικιά μας τη φορολογία, ενώ το κεφάλαιο πληρώνει μόνο το 5%. Δείτε τώρα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσαν την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, δηλαδή αυτό που ξανακούστηκε. Εν τω μεταξύ 15% ήταν ο φόρος για τους ομίλους, τον κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 10, ήρθε η Νέα Δημοκρατία, τον κατέβασε στο 5 και είναι σε μια πορεία μηδενισμού. Αυτά τα πράγματα ο κόσμος τα βλέπει και βλέπει ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Και εδώ στην Κρήτη τα βλέπει ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Είναι από τη μια τα μονοπόλια του τουρισμού, οι όμιλοι του τουρισμού με τα αμύθιτα κέρδη, και από την άλλη οι εργαζόμενοι του τουρισμού, οι οποίοι ζουν σε συνθήκες κάτεργου, δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσεως για ψίχουλα. Αυτό λοιπόν οδηγεί τον κόσμο να βγάζει συμπεράσματα. Να βγάζει συμπεράσματα για όλες τις πτυχές της ζωής του. Και στην υγεία και στην παιδεία και στην καθημερινότητά του και στην επιβίωσή του. Να ξέρει ότι θα πρέπει να παλέψει, θα πρέπει να αγωνιστεί σε όλους αυτούς που έρχονται τώρα. Αντί να απολογηθούν, κυρία Δουλγεράκη, για όλα αυτά που έχουν φτιάξει, έρχονται τώρα και του ζητούν και την ψήφο. Και τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Πώς τάζουν λαγούς με πετραχίλια? Δηλώνοντας το κοινό τους πρόγραμμα, το κοινό τους αντιλαϊκό πρόγραμμα, μην τρεπόμενοι να πούν ότι έχουν αυτούς τους χαλκάδες. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό, όταν ψήφιζαν τα Ραφάλ 1,7 δις μέσα στην πανδημία, μάσκες δεν είχαν οι γιατροί της εντατικής στα νοσοκομεία. Τι θα έρθουν τώρα να πούν στο λαό? Αυτό δεν είναι μόνο θυμικό, κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι μόνο συνέστημα, δεν είναι μόνο αγανάκτηση. Είναι μία συνειδητή επιλογή απέναντι σε ένα σύστημα που καταδικάζει τη ζωή μας. Και ξέρετε, αυτή την οργή του κόσμου προσπάθησαν πολύ, πάρα πολύ, τα συστημικά κόμματα τεχνιέντος να τη διοχετεύσουν αλλού. Είμαι σίγουρη ότι έχετε παρακολουθήσει την προσπάθεια και τον τυχοδιοκτισμό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα να παρουσιαστεί, ας πούμε, σαν αντισυστημική ψήφος, η ψήφος στα φασιστικά μορφώματα. Μέχρι και ο Βαρουφάκης του Μέρα 25 τυχοδιοκτικά βγήκε και είπε τι? Ότι δεν μπορώ, λέει, να προσδιορίσω ότι είναι ρατσισμός, δεν μπορώ να προσδιορίσω ότι είναι φασισμός, ότι ακροτηριάζει στη δημοκρατία εμποδίζοντας ένα κόμμα να συμμετέχει.
Ποιο του καρτόρα, ακόμα το μόρφωμα του Κασιδιάρη. Και τι άλλο είπε για να το παρουσιάσει ως αντισυστημικό. Είπε ότι όταν η αριστερά λέει αποτυγχάνει, όταν η αριστερά αποτυγχάνει, τότε θεργεύουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή κρύβοντας τι, ότι ο φασισμός, ο ναζισμός είναι γέννημα θρέμα του καπιταλιστικού συστήματος. Όποτε θέλουν τους αμολάνε, όποτε θέλουν τους μαζεύουν. Ανάλογα με τα συμφέροντά τους αυτούς τους εγκληματίες. Αναρωτιέμαι ακούγοντάς σας πόσο όλα αυτά, πόσο όλα αυτά τα κατανοούμε, πόσο ο καθένας από εμάς μπαίνει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που εσείς καταγράφετε και πιστεύετε ότι είναι η ορθή, πόσο γνωρίζουμε την ιστορία και πώς πάμε τελικά να ψηφίσουμε, κυρία Χωστουλάκη. Όλο και περισσότερο, κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι μήνυμα αισιοδοξίας, μήνυμα ελπίδας τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών εχθές. Οι φοιτητές όχι μόνο ακύρωσαν τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας να ακροτηριάσει, να απονευρώσει τους φοιτητικούς συλλόγους, να απαγορεύσει τη δράση των φοιτητών, αλλά γύρισαν την πλάτη σε όλο αυτό το σύστημα που καταδικάζει το μέλλον τους και έδειξαν τον δρόμο της ελπίδας, ότι υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτά τα γαρίφαλα, τα κόκκινα που πέσανε στην κάλπη είναι ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας και δείχνει πραγματικά ότι ο λαός μας έχει τρόπο να γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς που τους καταδικάζουν. Γιατί δείτε τώρα, έχω δύο παιδιά που σπουδάζουν, έτσι. Όπως και κάθε λαϊκή οικογένεια, τουλάχιστον έχει ένα παιδί ή δύο παιδιά, δεν ξέρω πόσα παιδιά που σπουδάζουν, με χίλιους κόπους με τον ιδρώτα μας. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του προέδρου του, του Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός το 2018, και μας λέει ότι η μόρφωση είναι αυταξία. Δηλαδή δεν μπορείς να σπουδάζεις και μετά να εργάζεσαι. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, αυτό το παγιώνει, αφαιρώντας από το πτυχίο τα επαγγελματικά δικαιώματα. Έρχεται ο κύριος Βαρουφάκης, λέει στους φοιτητές, απορώ, λέει, τι θράσος χρειάζεται να συνδέεται το πτυχίο με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή τι λένε στα παιδιά μας, τι λένε, ότι δεν σπουδάζουν για να γίνουν εργαζόμενοι επιστήμονες, αλλά σπουδάζουν γενικά και αόριστα για να βάλουν ένα πτυχίο στην κορνίζα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τα παιδιά μας σπουδάζουν για να γίνουν εργαζόμενοι, και αν θέλετε το πάμε και ακόμα παρακάτω, αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ, εργαζόμενοι επιστήμονες για να βοηθήσουν να απαλλάξουν την ανθρώπινη ύπαρξη από πόνο και από μόχθο, κυρία Δουλγεράκη, αυτό είναι. Κυρία Χωστουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες σας, για όλα αυτά τα οποία είπατε, να σας καλημερίσω. Εγώ και να ευχηθώ καλή πολύ συνέχεια να έχετε. Και σε εσάς το ίδιο, να είστε καλά, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.